Έλα Κώστα, έλα. Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνια επαράκτητε, πνεύμα της αληθείας, παταγού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Εθέ και σκήνωσε ο ημίν και καθάρισε ο ημάς από πάσης γίδος και σώσε ο αγαθέτας ψυχάς υπέρ. Αμήν. Γύρω στα 800 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, έζησε ο μεγαλοφωνότατος, ο πιο μεγάλος από τους προφήτες, που ονομάζεται και πέμπτος Ευαγγελιστής. Τέσσερα Ευαγγέλια έχουμε, Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, και ο προφήτης Ισαΐας χαρακτηρίστηκε ως ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Και ο λόγος είναι ότι κατέγραψε ο Ευαγγελιστής αυτός σαν σε Ευαγγέλιο και για τη γέννηση του Κυρίου και για τη σταύρωση του Κυρίου τα μεγαλύτερα από τα γεγονότα, καλώς το ναι, που αναφέρει η Αγία Γραφή. Έτσι λακωνικά, πολύ λακωνικά, δηλαδή σύντομα, για τη γέννησή του αναφέρει ότι θα έρθει στον κόσμο ο Υιός του Θεού και ότι αυτοί που δεν το φέρει σαν άνθρωπο στον κόσμο θα είναι παρθένος και θα μείνει παρθένος. Δηλαδή προ Χριστού να ακουστεί τόσο σημαντικό γεγονός και να περάσει από το μυαλό ανθρώπου αδιανόητο. Παρθένος συλλαμβάνει και παρθένος μένει. Ιδού η παρθένος, έξι εργαστροί. Να, βλέπει, τη βλέπει με τα μάτια του. 800 χρόνια πριν και την δείχνει κατά έναν τρόπο να η Παρθένος έξι εργαστροί θα συλλάβει στην κοιλιά της και τέξετε ιόν και θα γεννήσει ιόν και έστε το όνομα αυτό Εμμανουήλ και θα είναι το όνομα του Εμμανουήλ που σημαίνει αν το μεταφράσουμε με τα εβραϊκά στα ελληνικά, ο Θεός είναι μαζί μας, με θυμόν ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προχώρησε ακόμα περισσότερο ότι ο Υιός της Παρθένου για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας θα καρφωθεί στο σταυρό και ο πόνος του δεν θα υπάρξει πόνος για να παραβληθεί μαζί με τον πόνο, να συγκριθεί με τον πόνο του Κυρίου, ανθρώπινος πόνος. Ούτως τα σαμαρτίας ημών ευάστασε. Να το προσέξουμε τι λέει. Το έγραψε πριν γεννηθεί ο Χριστός. Ευάστασε. Σε χρόνο περασμένο λέμε βάστηξε. Αντί να λέει βαστάει. Πιάνει και το παρελθόν. Αλλά και επειδή λέει
είναι οι αμαρτίες όλων των γενεών, το ερμηνεύουν οι πατέρες και βαστάει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτός λέει περί ημών οδυνάται. Βογκάει δηλαδή από τον πόνο. Βογκάει από τον πόνο. Το αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας πριν γεννηθεί ο Χριστός. Το βλέπει με τα μάτια του, γιατί οι προφήτες έχουν πει δεν αναφέρουν απλώς, αλλά το ζουν το γεγονός, το βλέπουν. Άλλωστε όλοι οι προφήτες, και των γενεών των ειδικών μας, αυτοί που προφήτησαν γεγονότα ότι πρόκειται να γίνουν, τα βλέπουν με τα μάτια τους. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Ο Άγιος Παΐσιος, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράκ, ρε παιδί, δεν βλέπεις πως βάζονται τα μικρά παιδιά? Τα βλέπετε μπροστά του. Οι προφήτες λοιπόν, ό,τι βλέπουν αναφέρουν κάτω από το φακό του Αγίου Πνεύματος. Θέλω όσο μου είναι δυνατόν, γιατί και ντρέπομαι που θα μιλήσω για αυτά που θα πω, γιατί δεν μου ανήκει. Ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, άλλοι πατέρες μεγάλοι άλλων εποχών και τούτων των εποχών μπορούν να μιλήσουν, γιατί έχουν το ανάστημα, το Άγιο μέσα τους, το ανάστημα λέω, στην ψυχή τους. Εμείς για να γεμίσουμε την μπαταρία μας σε διάφτη περιπτώσει θα πούμε μερικά λόγια, και όταν λέμε λόγια, θείο λόγο, για να μπορούμε να σταθούμε όσο μας είναι δυνατόν δίπλα στα μεγάλα γεγονότα. Θα ξεκινήσω όμως, για να καταλάβουμε πριν φτάσουμε στα γεγονότα, ως εξής. Φέρνουν έναν παράλυτο στον Χριστό μπροστά, πολλών ετών παράλυτο, και μάλιστα λέει ερώμενον υπό τεσσάρων. Τον είχαν σηκώσει τέσσερις. Και αν το θυμάστε, το βάλανε και τη στέγη, την κρέμεσαν τη στέγη για να το βάλω μέσα. Όταν το είδε ο Κύριος, εκείνος που έπλασε, λέει, τις καρδιές και γνωρίζει κάθε καρδιά τι περιέχει μέσα, του είπε επί λέξη ότι να μην αμαρτήσει πια, γιατί τον είχε οδηγήσει στην παραλυσία η αμαρτία. Οποιοδήποτε κακό στον κόσμο αυτό υπάρχει, οποιοδήποτε κακό, έχει προγονικές τις ρίζες. Του είπε λοιπόν ότι πρόσεξε, γιατί αν αμαρτήσεις θα πάθεις χειρότερα. Και όταν ακούσανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, είπαν, και ποιος είναι αυτός που του λέει του παράλυτου να μην αμαρτήσει? Μόνον ο Θεός δύναται αφιένει αμαρτίας. Μόνο ο Θεός, αυτός συγχωρεί, γιατί μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες.
τον είχαν για άνθρωπο, τον Χριστό. Να ρωτήσω, υπήρχε περίπτωση να μην ξαναμαρτήσει. Ε? Υπήρχε περίπτωση να μην ξαναμαρτήσει. Να μην κάνει τα μεγάλα τετραγωνικά αμαρτήματα που είχε κάνει. Γιατί και εμείς τώρα... Όλοι αμαρτωλοί είμαστε συνέχεια. Αμαρτίας έχουμε. Αλλά εκείνος είχε διαπράξει αμαρτήματα μεγάλα. Αυτός ή για να δείξει οι πρόγονοι του, οι παππούδες του. Σε αυτό δεν είπε. Μη και τι αμάρτανε. Μην ξαναμαρτήσει. Ή να μη τι συγχειρογέννητε. Γιατί άμα κάνεις τα ίδια, όχι όπως είσαι, αλλά χειρότερα θα πάθεις. Ή να μη χειρογέννητε, του λέει. Γιατί το αναφέρω αυτό. Γιατί δεν υπάρχει κακό στον κόσμο, κακό, που να μην έχει αντανάκλαση και στο ανθρώπινο σώμα. Και από εκεί το έχει πάρει και ο υμνογράφος της παρακλήσεως. Από το βολό μαρτιών ασθενεί το σώμα. Ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Αυτά πάνε αγκαλιά και λέει και στην νεκρόσιμη ακολουθία, αφού έχει φύγει, λέει, πλέον η ψυχή και του κάνουμε την εξώδια ακολουθία, λέει, διελήθη, λέει, το σώμα από την ψυχή που ήταν, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, αλλά ο υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, λέει, εκ της συμφυΐας αυτού, συμφυΐα, γράφεται ύψιλον ύψιλον συμφυΐα βέβαια, σημαίνει μαζί φυτεύτηκαν σώμα και ψυχή. Πάνε πακέτο που λέμε εμείς. Και ο Θεός έλυσε, λέει, εξ αρμονίας και της συμφυΐας. Ήταν αρμονικά ενωμένα και είχαν συμφυτευτεί. Ποια είναι η αιτία της λύσεως αυτής της αρμονίας ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή? Ο θάνατος. Ήρθε ο θάνατος, λυθήκανε. Ποια είναι η αιτία του θανάτου? Η αμαρτία. Είναι ο χειρο, όπως τα λέγαμε, βόμβα στο σώμα η αμαρτία, πρόξενος όλων των κακών. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ήμουνα, όταν ήμουν ένα νέος, μου περνάει από το λογισμό μου και άκουγα μια ομιλία του μακαριστού Αυγουστίνου Καντιώτη, όταν ζούσε. Και ξεκίνησε για να δείξει πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία. Ξεκίνησε το κήρυγμά του, είχε πέσει μια βόμβα στο Ναγκασάκι, εκεί που, στην Κορέα, που είναι αυτή η Ιαπωνία. Ναι, μπράβο. Και, και σκοτωθήκανε, αλλά και οι γενναίες που θα γεννιόντουσαν θα έφεραν φοβερά ελαττώματα σωματικά όσοι θα γεννιόντουσαν μετά. Και έκανε μια φοβερή περιγραφή και αρρώστιες, λέει, μεγάλες, καρκίνος θα απολαυσιαστεί και το καθεξής, και μας έπιασε κρύος υδρότας. Α, λέει, σας πείραξε που είπα ότι ποια συνέπειες έχει η ατομική ενέργεια όταν πέφτει. Η άλλη, λέει, βόμβα που έχει πέσει από τα πανάρχια χρόνια, η αμαρτία και η αιτία όλων των κακών, δεν μας πειράζει καθόλου. Να πω και εγώ μια προφητεία που είχε κάνει και είχε ακούσει με τα αυτιά μου. Να πεις, να πεις. Ο πατήρ Αυγουστίνος. Ήταν το 1965 σε μια ομιλία στην αίθουσά τους, πώς της Ροδόχου Πηγής, και είχα πάει. Και λέει σε μια παρεκτροπή του λόγου, λέει, τώρα όλοι φοβόμαστε όλα αυτά τα φοβερά ανίατα αφροδίσια νοσήματα. Θα έρθει η εποχή που θα επιτρέψει ο Θεός να παρουσιαστεί μια ασθένεια 10 φορές χειρότερη. Και ήρθε το AIDS και λέω, κοίταξε, τώρα που παρουσιάζει το AIDS, κοίταξε, είχε κάνει προφητεία. Πού το ξέρε? Πού το ξέρε? Δεν μιλάμε για... που το ξέρεις αυτά τα πράγματα. Αυτοί που έχουν πνεύμα Θεού, έχουν πνεύμα Θεού, ξέρω, δεν υπάρχει. Είναι...
το Πνεύμα του Άγιον που τα χορηγεί όλα. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά σε Αγίους τα χορηγεί, σε ανθρώπους. Αν πρόκειται να πούνε κάτι, είναι σε Αγίους, όχι στον Τάκη και στον Κώστα. Να μην ζητάμε και πράγματα που δεν πρέπει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι το χειρότερο κακό που δεν το καταλαβαίνουμε και είναι θεία χάρη και το καταλαβαίνουμε, δεν θα το αντέχουμε, είναι η αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνουμε. Όπως και ο Άγιος δεν καταλαβαίνει ότι είναι Άγιος. Γιατί και το ένα είναι κακό ή το άλλο κακό. Το ένα φέρνει έπαρση, είμαι Άγιος θα πω εγώ αφού είμαι Άγιος, και το μυαλό μου αρχίζει και επέρεται, και το άλλο σε παραλύει άμα γνωρίζεις το μέγεθος του κακού που κάνεις. Σε κάνει να λιώσεις. Είναι μόνο ο Θεός είναι παντογνώστης και καρδιογνώστης. Η αμαρτία λοιπόν, η αμαρτία είναι το μεγάλο κακό. Το πόσο μεγάλο κακό είναι, θα το καταλάβουμε και από εκείνο που θα πούμε τώρα εδώ. Απλά, πολύ απλά, με τη λογική μας, δεν πιάνεται βέβαια, αλλά θα ξεκινήσουμε έτσι. Γνωρίζουμε όλοι ότι στο πιστεύω μας ομολογούμε Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα. Μία θεότητα ακατάληπτη που δεν την πιάνει το μυαλό. Παντοδύναμη και άπειρη. Τα λέμε άπειρη, γεμίζει τα σύμπαντα. Γεμίζει τα σύμπαντα. Από τα τρία πρόσωπα, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος σμίκρινε, λέει. Και τα λέμε σμίκρινε, δεν σμίκρινε η θεότητα προς Θεού. Ο Κύριος ήταν πανταχού παρόν και είναι πανταχού παρόν, αλλά μιλάμε όταν συνελήφθη στη μήτρα της Παναγίας για να γίνει άνθρωπος, κλείστηκε μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται μήτρα. Πήρε εκεί ανθρώπινο σώμα, αλλά λέει άπειρον το θείον και ακατάληπτον. Λέει άπειρο είναι το θείο, δεν χωράει πουθενά, και ακατανόητο, ακατάληπτο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Απλώς ενέργειες καταλαβαίνουμε από τη θεότητα. Και ακατάληπτο λέει στο ανθρώπινο μυαλό. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε για την Αγία Τριάδα και καθένα πρόσωπο χωριστά είναι ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η θεότητα Αγία Τριάς. Άπειρον το θείο και κατάληπτον. Τούτο δεστή αυτού καταληπτών η απειρία και καταληψία. Ότι είναι άπειρος και κατάληπτος. Αυτός λοιπόν ο άπειρος, ο αχώρητος, κάπου στα Χριστούγεννα λέει ο αχώρητος παντή, εκείνος που δεν χωράει πουθενά, πώς εχωρήθη εν γαστρή, πώς χώρεσε μέσα στη μήτρα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και πάλι ο ίδιος ο υμνογράφος σε άλλο τροπάριο λέει ακατάληπτον εστί, δεν μπορείτε να συλλάβετε με άλλο, το τελούμενο εσύ, εκείνο που γίνεται σε σένα Παναγία, το τελούμενο, εκείνο που γίνεται εσύ. Τώρα μιλάμε και λέμε ο Θεός είναι ακατάληπτος, είναι αχώρητος.
Ο ακατάλληλος χωράει στη μητέρα της Παναγίας. Ο ακατάληπτος παίρνει αυτό που έχουμε και εμείς, ανθρώπινο σώμα, λέει, ή να με το όμοιο νικήσει το όμοιο. Δηλαδή το δικό μου σώμα το αμαρτωλό, να δεχτεί τη δύναμη και τη χάρη του, ώστε το κακό που υπάρχει μέσα, σε μένα και στον καθένα, το πω έτσι, να νικηθεί από το σώμα του Κυρίου, το πάναγνο σώμα του Κυρίου, που δεν είχε καμία αμαρτία. Θα σταθούμε λίγο για να κατανοήσουμε, με το μυαλό μας, όσο μας γίνεται, όσο μας γίνεται. Άραγε το ερώτημα, πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία, ώστε να ενεργοποιηθεί η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας ειδικά, και να στείλει να θυσιάσει τον Υιό του για αυτό το κακό που ονομάζεται αμαρτία. Επαναλαμβάνω, πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία. Σε ένα ψαλμό του Δαβίδ που διάβαζα πρόκτες μια μέρα, λέει, θα το αναφέρω για να καταλάβουμε αυτό που θέλω, που σας είπα προηγουμένως, πόσο μεγάλο κακό και δεν το καταλαβαίνουμε, και καλώς δεν καταλαβαίνουμε, είναι η αμαρτία. Καλώς δεν καταλαβαίνουμε, γιατί φέρνει ζάλι. Πόσο μεγάλο κακό, λέει, ως θαυμαστόν το όνομά σου Κύριε, σε ένα ψαλμό, ως θαυμαστόν, το ως σημαίνει πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου. Όχι εσύ ο ίδιος, το όνομά σου. Και εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, μάλλον ο Άγιος Νικόδημος Αγίος, λέει, δεν λέει πόσο θαυμαστή, λέει, είναι η ουσία σου. Δεν μιλάει, δεν σου λέει τόσο είναι το μέγεθος. Αλλά το ερωτηματικό είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο θαυμαστό είναι, πόσο απλώνεται, πόσο είναι τέλος πάντων. Και εμείς εδώ λέμε, αυτός ο Θεός, ο θαυμαστός, εσ μικρύνθη, λένε οι πατέρες, έγινε μικρός, και έγινε άνθρωπος. Ο αχώρητος στο σύμπαν χωράει ως άνθρωπος στην κοιλιά της Αγίας Παρθένου. Εδώ ας σταθούμε, θα επαναλαμβάνω μια φορά. Η αμαρτία πόσο μεγάλο κακό είναι για να ταπεινωθεί ο Κύριος. Και ακόμα να προχωρήσουμε, για να εξευτελιστεί με σε ανθρώπινη γλώσσα. Και το έχει η Εκκλησία μας εικόνα. Στην Αγία Πρόθεση, τον Κύριο με τα χέρια σταυρωμένα και ένα καλάμι στο χέρι και κάθινο στεφάνι, και γράφει η Αγία Ταπείνωσης του Κυρίου. Δηλαδή, στην γλώσσα την απλή σημαίνει θεότητα ενανθρωπίζεται και εξευτιλίζεται. Η άκρα ταπείνωσης. Ε, άκρα ταπείνωσης. Πώς το είπα εγώ. Η Αγία. Ναι, άκρα. Εντάξει. Άκρα είναι το, όπως το γράφει εκεί πέρα. Μάλιστα. Η Αγία Ταπείνωσης. Ο Απόστολος Παύλος, που ασφαλώς έζησε, βίωσε το πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία, το φωνάζει. Και το φωνάζει και παίρνει και σημαία. Και μπαίνει σημεοφόρος μπροστά σε αμαρτωλούς.
σημειοφόρος μπράς αμαρτωλούς. Γιατί κατανόησε πλήρως όσο του ήταν δυνατόν, αφού ήταν και ο πρώτος μετά τον Κύριο, πρώτος μετά τον Έλα, παίρνει σημαία και φωνάζει. Με ακούτε, εγώ είμαι ο πρώτος αμαρτωλός. Ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, ον πρώτος είμαι εγώ, από τους οποίους πρώτος με κεφαλαία γράμματα είμαι εγώ αμαρτωλός. Ο εγωισμός που έχει ο άνθρωπος, ο εγωισμός που έχει ο άνθρωπος, θολώνει αυτό, το θολώνει κυριολεκτικά και δεν αφήνει να κατανοήσει ο άνθρωπος έστω και λίγο από το κακό που κάνει, το κακό που ονομάζεται αμαρτία μέσα μας. Δεν μας αφήνει να το καταλάβουμε. Λένε οι πατέρες για την αμαρτία γενικά ότι όταν ο άνθρωπος με τα φαγητά που τρώει, τα φαγητά που τρώει, τρώει λέμαργα, όχι για να ζήσει, αλλά ζει για να τρώει, να το πούμε έτσι δηλαδή. Έχει πάντοτε το μυαλό θολό, πάντοτε. Τα φαγητά θολώνουν το μυαλό. Προσέξτε, είπα, όχι για να ζήσουμε, γιατί και άλλοι τρώγανε για να ζήσουν. Παρά την ασκησή τους, κάποια φορά την εβδομάδα τρώγανε φαγητό. Μια φορά την εβδομάδα τρώγανε φαγητό οι Άγιοι. Αλλά δεν είχαν σαν πρόγραμμα το φαγητό στη ζωή τους. Και εμείς το έχουμε σαν πρόγραμμα. Και άμα το κόψουμε και ζοριζόμαστε και διαμαρτυρόμαστε και μάλιστα και πολλές φορές άσχημα στους συνανθρώπους μας. Ο Κύριος μας λοιπόν, ο Κύριος, για το πιο μεγάλο κακό που υπάρχει στον κόσμο, κατέβηκε στον κόσμο. Είναι αμαρτία. Εγώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Αν σας έχει τύχει καμιά φορά, κάποιο κακό από τα κακά που λέει ο κόσμος, όχι ή αρρώστια ή με κάποιο συνάνθρωπο, με κάποιο συνάνθρωπο σε σύγκρουση ήρθαμε, κοίτα, δεν θα θέλαμε να συγκρουστούμε. Έχετε νιώσει κάτι να σας καίει εδώ? Ποιος το δημιουργεί αυτό? Το κακό που ονομάζεται αμαρτία, που εφολεύει μέσα μας. Το κακό έχει φωλιά μέσα μας. Όταν ο ιερέας διαβάζει τις ευχές το παιδί που βαφτίζει, ανέβασε στα άλλα, λέει, έξερθε πονηρών πνεύμα και ακάθαρτον. Τι λέει τα κύριε, θυμάσαι? Εμφολεύωνε την καρδία αυτού. Εσύ το ακάθαρτο πνεύμα που εις κάνει φωλιά μέσα στην καρδιά του. Θέλω να πω το εξής. Είναι καλό να γνωρίζουμε. Ο άνθρωπος που δεν έχει καμία παιδεία χριστιανική έχει άγνοια όλων αυτών και κάνει το κακό εν αγνία του. Άραγε αξίζει ο άνθρωπος να στρέφεται αντί εκείνου του ανθρώπου που σαν μικρό παιδί δεν καταλαβαίνει το κακό? Όχι. Καθόλου. Είπα και σε ένα κήρυγμα, ο Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Πορφύριος, εκεί στην Ομόνια που είχε πρωτοέρθει, παραμονή Θεοφανίων, πήρε την Αγιαστούρα στη μικρή Αθήνα που ήταν τότε να πάει να αγιάσει. Αμέσως απέναντι
ήταν ένα σπίτι κακόφημο, οίκος ανοχής. Και πήγε για να γιάσει. Δεν ήξερε. Αλλά του είπαν, παπούλι, πού πας εκεί μέσα, εκεί είναι τέτοιο σπίτι. Είχε νου και γνώση, γνώριζε το κακό, γιατί ήταν από τότε αγιασμένος άνθρωπος, και καταλάβαινε ότι περισσότερο ανάγκη έχουν αυτοί από αγιασμό. Και είπε, γιατί αυτά τα πλάσματα δεν πρέπει να τα αγιάσουμε. Δεν ήρθε ο Κύριος στον κόσμο να σώσει τελώνες και πόρνες. Του λέει ο Κύριος, ού γαρίθω καλέσει δικαίους, αλλά μαρτωλούς εις μετάνοια, τελώνες και πόρνες. Κατά όμοιο τρόπο και ο Άγιος αυτός πήγε να αγιάσει τον οίκο ανοχής. Δεν γνωρίζουν ότι το θέμα μας είναι αυτό. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό δεν λέμε, κοίταξε πόσο κακός άνθρωπος είναι. Γιατί στην ουσία αυτός δεν γνωρίζει και κάνει το κακό. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει, όταν εγώ συλλάμβανα χριστιανούς και τους έστελνα στο απόσπασμα και τους αντιθοβολούσε ο Ιουδαϊκός λαός, τους χριστιανούς, και τους σκότωνε, το έκανα από αυτά που άγνοια, λέει. Το λέει ο ίδιος. Και στη συνέχεια παρακάτω γράφει, τους χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Τους παρήδε. Τους ξέγραψε. Ζει ο άλλος σε άγνοια. Κοιτάξτε δε κάτι. Άμυρος από το καλό εντελώς δεν είναι κανένας άνθρωπος. Άμυρος. Όλοι έχουν το ρολογάκι που τους λέει όχι αυτό έτσι. Το γράφει το αυτό ο Απόστολος Παύλος. Αλλά λέει το εξής. Μόλις γνώρισα τον νόμο του Θεού, όταν άλλαξε θέση και αποδιώκτης έγινε Απόστολος του Κυρίου, τότε μέσα μου ζωντάνεψε η αμαρτία. Τότε ζωντάνεψε η αμαρτία. Γιατί γνώρισε τι ζητάει ο Κύριος. Πριν γιατί δεν ενοχλήσει, είχε άγνοια, όλα θα έκανε καλά. Έτσι λέει ο πολλής κόσμος, είμαι καλός. Όσοι έχουν άγνοια. Ήρθε ο Κύριος στον κόσμο, αλλά ήρθε, λέει, για να καταργήσει το κράτος του θανάτου. Το κράτος του θανάτου. Ξαναπώ, ήρθε ο Κύριος στον κόσμο για να καταργήσει το κράτος του θανάτου. Το κράτος του θανάτου. Να φέρω στο μυαλό μας το κομμάτι το ανάλογο από ένα γεγονός μεταξύ ενός και του Κυρίου. Κύριε, άσε με σε παρακαλώ, λέει κάποιος νέος, να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Τι το απάντησε? Άφησε τους νεκρούς. Άφες τους νεκρούς. Να θάψουν τους νεκρούς. Όχι, θάψε τον εαυτόν. Δηλαδή, το δικό τους νεκρό. Mm. Εδώ είναι ο νεκρός, ο πεταμένος στο σώμα και γύρω είναι ζωντανοί που έχουν άγνοια από το νόμο του Κυρίου που κάνουν ό,τι τους λέει το λέει. Ό,τι τους λέει ο εαυτός τους, το εγώ τους. Αυτοί είναι πεθαμένοι ψυχικά. Αυτοί είναι κρίστη ψυχή, άσε να δάψουν εκείνο που έχει πεθάνει σωματικά. Υπάρχει, επομένως, όσοι έχουν άγνοια εντελώς,
από νόμο Θεού είναι νεκροί εντελώς. Νεκροί εντελώς. Πώς το λέμε και το πράγμα. Έχουν άγνοια. Και το είπα και προηγουμένως, λέγει, όταν γνώρισα το νόμο που ο Κύριος του αποκάλυψε, τότε ζωντάνεψαν όλα τα κακά, όλα τα πάθη μέσα μου. Τότε κατάλαβα τι είναι αμαρτία. Αυτοί λοιπόν που έχουν άγνοια έχουν ως βασική κατηγορία, γιατί έχουν άγνοια. Γιατί ενώ βλέπουν τον Α, τον Β, τον Γ που ασχολείται με τον νόμο, όχι απλώς δεν θέλουν να διαβάσουν, αλλά και σαν την Αλεπού κατηγορούν και λένε αυτά δεν είναι τίποτα. Συλλογίστηκε ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος συλλογίστηκε. Τέλος πάντων, εσύ που δεν διαβάζεις ποτέ γραφή, εσύ που δεν πας ποτέ στην εκκλησία, εσύ που δεν κοινωνάς, συλλογίστηκες ποτέ ότι η ιστορία, η παγκόσμια ιστορία, σου φωνάζει, εμείς οι πρόγονοί σου ζήσαμε πριν γεννηθεί ο Χριστός, εσύ ζεις μετά τον Χριστό. Δεν το σκέφτεσαι ποτέ αυτό, γιατί μπήκε ο Χριστός στη μέση και δεν βάλανε κάποιον άλλον. Δεν βάλανε κάποιον άλλον, αλλά προ Χριστού μετά Χριστό. Δεν παίρνει τον λογισμό σου γιατί αυτός να διαιρέσει την ιστορία στη μέση και όχι κάποιος άλλος. Ασφαλώς. Και ξέρετε κάτι, άμα το θυμόσαστε και το ξέρετε, στο θυμίζω εγώ. Ο Χριστός γεννήθηκε 4 χρόνια προ Χριστού. Δεν είχαμε ένα όταν γεννήθηκε. Είχαμε 4. Και αυτομάτως μπαπ, έγινε ένα. Με τη γέννηση του Χριστού. 853 λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Προ Χριστού ήταν το έτος. 853. Να τα ακούσω πως το λέω. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή η ιστορία κατέβαινε, ναι, από το 1500, ναι, ναι, 400, 100, 50, 10, 5, 4 και στο 4 τάκ γεννήθηκε ο Χριστός. Και αυτομάτως ένα χαρακτηρίστηκε με τη γέννηση του Χριστού. Ο Χριστός διέρεσε την ιστορία. Δεν πέρασε από τον λογισμό σου, εσύ άνθρωπε, γιατί αυτός διέρεσε την ιστορία. Και δεν είναι ούτε ο Μωάμεθ, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Ούτε ο Βούδας από εκεί πέρα. Όλος ο κόσμος. Και οι Κινέζοι που έχουν κομμουνισμό λένε την πρωτοχρονιά, πρωτοχρονιά. Δεν λένε τίποτα άλλο. Θες εμπορική λόγη, δεν τίποτα άλλο. Τώρα το Χριστό είναι. Δεν είναι άλλο. Ο Χριστός είναι εκείνος που σήκωσε παγκοσμίως, παγκοσμίως, προαιωνίως και στον αιώνα τον άπαντα και σηκώνει όλα τα κακά του κόσμου. Τα σηκώνει. Και ποιος είναι αυτός, όταν λέμε σήκωσε τα κακά, εννοούμε στην κυριολεξία, γιατί περνάει από το λογισμό μου τώρα τη στιγμή αυτή, λέει λύγησε ο Χριστός σηκώντας το σταυρό πηγαίνοντας για τον Γολγοθά. Δεν μπορούσε άλλο. Δεν άντεσε. Ήτανε βαρύς. Ήτανε... τον είχαν βασανίσει, τον είχαν εξαντλήσει ήδη τα μαστιγόπια. Ήτανε τριμερής ο σταυρός, το ξέρεις. Τι με τριμερής. Τρία κομμάτια. Από 3 δέντρα. Α, ναι. Κυπαρίσι. Κέδρος. Κέδρο και πέφτω. Okay. Ναι, ναι. Κυπαρίσι, κέδρο και πέφκο. Τριμερής σταυρός. Βαρύτατος ο σταυρός. Όχι, λέει, οι πατέρες λένε, όχι από το υλικό.
Όχι. Αλλά λέει ο Δαβίδ, εανομίε μου υπερήραν την κεφαλή μου. Εανομίε μου, ο Δαβίδ, οι ανομίες όλου του κόσμου, αυτές λύγησαν τον άνθρωπο ο Χριστό όταν το κουβαλούσε. Για να φτάσει στο Σταυρό, πήραν τον Κυριναίο και σήκωσε το Σταυρό του Κυρίου. Σηκώνουμε Σταυρό κάποιου που πάσχει δίπλα μας, είμαστε Κυριναίοι. Γιατί βοηθάμε στο σήκωμα του Σταυρού που δεν μπορεί να σηκώσει ο άλλος. Κυριναίοι. Και επαναλαμβάνω, ασήκωτος ο Σταυρός του Κυρίου. Από το κακό εκείνο που ονομάζεται αμαρτία. Έχετε την εντύπωση ότι όσα κακά γίνονται στον κόσμο και αυτές οι τρομοκρατίες που γίνονται στον κόσμο μέσα δεν έχουν την αιτία το συγκεκριμένο κακό που ονομάζεται αμαρτία. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα είχαμε και αυτά. Δεν θα είχαμε και αυτά. Είναι λογικά σκεπτόμενοι. Δεν χωράει, δεν χωράει και δεν χωράει ο Κύριος πουθενά σαν Θεός. Χωράει στην μήτρα της Παρθένου. Μικρέ μα τόσο μεγάλο κακό αμαρτία, ώστε ο αχώρητος να χωράει κάπου, ο αναμάρτητος να σηκώνει αμαρτίας, εκείνος που ήταν αθώος να καταδικάζεται σαν το χειρότερο κακούργο και με τα ανώμων ελογίστη. Το λέει πάλι ο προφήτης Ισαΐας. Με τα ανώμων ελογίστη. Στη μέση ο Κύριος, δεξιά ο αναγιστής ο άνομος, αριστερά ο άλλος νηστής ο άνομος. Λέει και αυτό για να χαρακτηριστεί κακούργος και αυτός. Ο Κύριος μας, κακούργος. Φανταστείτε τι απέσια μυαλά γίνονται από την αιτία της αμαρτίας. Πολύ απέσια. Τυφλά δεν βλέπουν. Λέει, πεπόροκεν αυτών τας καρδίας. Πεπόροκεν σημαίνει πιάσανε πουρί, πώς το λέμε, οι σωλήνες, και εδώ λέει η ψυχή, λέει, του ανθρώπου έχει πιάσει πουρί και δεν καμπαρίζει από το κακό. Υπάρχουν και τέτοια τέρατα στη γη. Τέτοια τέρατα στη γη. Κακόν η αμαρτία, αλλά ο Κύριος καθάρισε το σταύρο της ψυχής μας με το σταυρό. Καθάρισε το σταύρο της ψυχής μας από τις κοπρίες του σατανά με το σταυρό. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Κύριε, και λέει παρακάτω, το τιμίο σου αίματι μας εξαγόρασες, Κύριε, με το τίμιο και πανάσπυλο και ολοκάθαρο και πάναγνο αίμα σου. Μας έκανες αγορά, έδωσες λίτρα. Και από πού μας εξαγόρασε? Από τα χέρια του διαβόλου. Αυτό που μας είχε δέσει. Γι' αυτό που ο Απόστολος Παύλος, όταν κατάλαβε ότι λυτρώνεται και ήταν δεμένο σφιχτά, φώναζε δυνατά, ποιος θα με λύσει, ποιος θα με λύσει από το μεγάλο κακό που είναι αμαρτία. Και ο ίδιος λέει, σε ευχαριστώ Κύριε, με λύτρωσες. Είναι κακόν η αμαρτία, χρειάζεται για να φύγει η αμαρτία, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος και όλοι οι άλλοι της Εκκλησίας μας, να φωνάζουμε σαν εκείνους που του φώναζαν. Κύριε βοήθησέ με, με το όνομα του Κυρίου, μάστιζε τον εχθρό σου, λέει,
με το όνομα του Κυρίου, ρίξε με το μαστίγιό σου στον εχθρό που σου σπέρνει το κακό. Αυτός το σπέρνει το κακό. Είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει άνθρωπος που να γεννήθηκε κακός. Αλλά παραμελήθηκε και έγινε σπηλιά, ληστών η ψυχή του ανθρώπου. Οπότε χρειάζεται να ανανεωθεί, να ανακαινιστεί μόνο δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το λέει ο ιερέας όταν παίρνει τη πετσέτα, τη βρέχει και λέει «Ευαπτίστης εμυρώθης, εμυρώθης», στο τέλος τέλος που βαπτίζει το παιδί, «Ευαπτίστης εμυρώθης» και μετά τι λέει «Υγειάστης», δηλαδή καθαρίστηκες. Μόνο ο Κύριος μπορεί να καθαρίσει. Αυτός έχει τη δύναμη. Και ο Κύριος έστησε μόνιμα, έστησε όπως τα πούμε κυριολεκτικά, μόνιμα εδώ στη γη το δικό του καθαριστήριο. Και έχει τα δικά του πρόσωπα που εργάζονται το καθαριστήριο μέσα, με τη δύναμη, καθαρίζουν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο έτσι. Η Εκκλησία μας λοιπόν με τους ιερείς, όποιοι κι αν είναι, εμείς δεν είμαστε άμυροι αμαρτίας, γιατί υπάρχουν ένα και τα ρέστα. Η Εκκλησία μας έχει τους αξιωματούχους, τους ιερείς, τους αρχιερείς που καθαίρουν, καθαρίζουν το κακό που λέγεται, με τα μυστήρια, που λέγεται αμαρτία. Μετά από λίγες μέρες, 10 μέρες περίπου όσο είναι, θα ακούσουμε «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Και τη λέξη «σήμερο εκκλησία» σε όλα τα γεγονότα τα μεγάλα και στη γέννηση και στη βάπτιση φωνάζει «σήμερον». Στη γέννηση γεννάται ο Χριστός, σήμερον λέει. «Σήμερον βαπτίστε το Ιορδάνη». Δεν υπάρχει ούτε αύριο στην Εκκλησία ούτε χθες. Εμείς ζούμε εδώ στον κόσμο αυτή τη στιγμή που ζούμε σε ένα αιώνιο παρόν, ένα αιώνιο σήμερα. Ζούμε σε μια χαρά μόνιμη και τη ζούμε όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον». Με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, μην το ξεχνάμε. Κάποιος το ρώτησε και του ζήτησε να του κάνει κάποιο καλό και το λέγει Πορφύριο και απαντάει «Το καλό θα γίνει από σένα όταν από τώρα και στο εξής θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον». Και έγινε το μεγάλο εκείνο καλό που δεν επαναλαμβάνονται εύκολα τέτοια καλά. Νεκρανάσταση έγινε με το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Το όνομα του Κυρίου Ιησού είναι καθαρτικό. Καθαρίζει αυτό, καθαρίζει και αυτό. Οι πατέρες το λένε μέρα νύχτα. Λέει σε μια καλόγρια ο Άγιος Παΐσιος. Θα έχεις μαζί σου πάντα το πολυβόλο. Έτσι το ονομάζει. Όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία του. Δηλαδή το κομποσχήνι. Γιατί κάθε κόμπο που περνάει και λες «Κύριε Ιησού», είναι λέει σαν να ρίχνεις και μια, όπως το λέμε, όχι πολύ, χειροβοβίδα. Χειροβοβίδα στο διάβολο. Ο Άγιος το ζούσε. Είναι δυνατό το όνομα του Κυρίου, ώστε να καθαιρεθούν, να γκρεμίσουν πύργοι του διαβόλου, που είναι στημένοι εδώ, που είναι στημένοι εκεί. Αλλιώς δεν γίνεται. Λέει, έκανα προσευχή το πρωί, έκανα στο πρωί. Μα μόνο το πρωί όλη μέρα τι είναι, δεν είναι χρόνος. Δεν θα αγιάσει το χρόνο που κυλάει. Σήμερα λοιπόν κρεμάται επί ξύλου και λέει παρακάτω «Ο ενίδαση τη γη κρεμά σας». Αυτός λέει που είχε, έστησε για βράχο που στηρίζεται η γη επάνω και δεν κουνιέται δεξιά και αριστερά. Τα νερά
Εσύ λέει που στερέωσε στη γη πάνω στα νερά. Η επιστήμη άρχισε πολύ για να το καθορίσει αυτό. Η Εκκλησία μας το είχε από τότε που έγινε ο κόσμος. Όσοι διαβάζουν εγγραφές, ο Κύριος λοιπόν λέει που στερέωσε τη γη πάνω στα νερά, κρέμεται πάνω στο ξύλο. Το αγιασμένο ξύλο. Τελειώνοντας, να μην σας κουράσω άλλο, να δώσω και τις ευχές για όλους. Ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους και για τον καθένα χωριστά. Αυτό να είναι για μένα σταυρώθηκες Χριστέ μου. Άμα ανοίξετε να διαβάσετε το Ιερό Αυγουστίνου, είναι ένα βιβλίο που ονομάζεται «Και κραγάριο», «Και κραγάριο», «Και κραγάριο». Δηλαδή μέσα έχει προσευχές που κράζουνε. Εκεί ο Άγιος λέει «Κύριε, για μένα ήρθες». Δεν εννοεί ότι δεν ήρθε για τους άλλους. Γιατί εννοεί τον εαυτό τον Μαρτωλό. Πρώτα για αυτόν τον λόγο λέει «Για μένα ήρθες». Πώς λέμε στον Σπάβλος. «Εσταυρώθης δι' εμέ, Κύριε». Και πατήθη η τυραννή του διαβόλου. Σταυρώθηκες για μένα και πατήθηκε ο τύραννος διάβολος που μου τρελάει την ψυχή. Το κακό είναι δικό του. Ο Θεός καλός επίησε. Λίαν ή όχι. Λίαν τα πάντα. Λίαν καλός τα επίησε. Αφήσαμε και πέρασε μέσα. Ο Αλάστορας, ο διάβολος, ο άλλος με κεφαλαία, όταν έρθει λέει εκείνος ο άλλος, λέει ο Κύριος, τότε η ανθρωπότητα θα είναι χαλασμένη εντελώς. Δεν έχει έρθει ακόμη. Θα έρθει εκείνος ο άλλος. Εύχομαι ο Κύριος που σταυρώθηκε να μας σταυρώσει τα πάθη και να μας αναστήσει πνευματικά να το ζούμε αληθινά τον Κύριο. Αμήν. Μετά είπαμε, μετά το Πάσχα τώρα, μην το ξεχαστούμε. Μετά το Θωμά. Ναι, μετά το Θωμά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιησούς, Άγιος ο Θάνατος ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιησούς, Άγιος ο Θάνατος ελέησε μας. Πάτε ημών, εν Χριστοφύσεις, ευχαριστεί το όνομά σου, ευχαριστεί η βασιλεία σου, ευχαριστεί το όνομά σου, όσο παραμόζει την ψυχή. Τον άνθρωπο ημών, τον Ιησού, που δώσει εμείς σήμερα, κάθε σημεί το οφειλήματο. Όσοι εμείς αφήρουμε τις οφειλές. Μη σε ελέγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον προβλήμα. Διευχών του Αγίου Πατέρα των Ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέσου και σώσου και Πάσχα. Αμήν. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, παιδιά. Καλή Ανάσταση. Ποιο θέμα ήταν αυτό? Θέμα. Η Σταύρωση του Κυρίου. Η Σταύρωση του Κυρίου. Κοιτάξτε.